και 4 assist, 5 rebound. Φανταστικός. 63-55. Μπιλάλ ξανά χτυπάνε απέναντι στον Μπόγρι. Κλείνεται, βγάζει έξω για τον Βλάκοβιτς. Αυτός διστάζει. Χάντιτς χαμηλά. Μπροστά στον Παπά. Πετυχαίνει εύκολους δύο πόντους. 63-57. Μις Μάτσελο. Ναι, ήταν ο Παπάς κοντύτερος που έξω το Χάντιτς και την πήρε και κοντά στο καλάθι. Παπα-Νικολάου. Παπάς. Για τον Μπόγρι. Από το high post αυτός εκτελεί για δύο, είναι άστοχος, ο ίδιος όμως το rebound. Έξω για τον Γιαννόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Σλούκας. Σλούκας. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ο Γιαννόπουλος το rebound και ο Μπόγρις έξω για τον Παπά. Νέα ελληνική επίθεση. Πολύτιμο αυτό το rebound. Παπάς, πάει χαμηλά, ωραία για τον Μπόγρι, αυτός από κοντά, πετυχαίνει καλάθι, αυτό είναι, 65-57. Πολύ ωραία κίνηση του Παπά που πήρε το σφίγγι και έκανε κέρν, δηλαδή μπαίνει προς τα μέσα, έρχεται η βοήθεια από τον Μπιλάν και πασάρει σωστά στον Μπόγρι. Να το κρατήσουμε αυτό το replay για να εξηγούμε τι είναι το κέρν. Τρίποντο από τους Κροάτες, 65-60, για δύο θα μετρήσει, πατούσε τη γραμμή, 65-59, για δύο μέτρησε αυτό το καλάθι. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Παπα-Νικολάου από την baseline κερδίζει φάουλ. Ο Χάντιτς εδώ που έκανε το φάουλ. Παπα-Νικολάου ζητάει μια πετσέτα για να σκουπίσει τον υδρότα από τα χέρια του. Και οι Κροάτες φτάνουν και αυτοί στα 4 φάουλ, οπότε από το επόμενο φάουλ σουτάρουμε και θα πρέπει να επιδιώξουμε τις επαφές και τα drive, ειδικά με τον Παπά και τον Σλούκα που είναι πάρα πολύ καλοί, για να κερδίσουμε κάποια φάουλ και να πάμε στις βολές. Δεν είναι βολές εδώ, η επαναφορά είναι από την τελική γραμμή για την Ελλάδα, ο Σαρικόπουλος στον πάγκο. Με πάγο και πάγο στον αγώνα του. Παπάς παίρνει την μπάλα από την επαναφορά. Γιαννόπουλος στο χαμηλό post. Κλείνεται από δύο. Δεν βρίσκει πάσα. Κλέβουν οι Κροάτες. Κακή επιλογή του Γιαννόπουλου. Παπα-Νικολάου κοιτάει το Βράκοβιτς στα ίσα και του κατεβάζει το διακόπτη. Το γήπεδο όρθιο. Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο νέος μπάτμαν του ελληνικού μπάσκετ. Εδώ. Πάει γυρεύοντας ο Βράκοβιτς. Τα θέλε και τα πάθε. Δεν είδε τα προηγούμενα μάτς. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Έχουμε time out, Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Στο γιατί. Amstel. Γιατί έτσι σας αρέσει. Λοιπόν, γυρίσαμε στο Βενετόκλειο για τα τελευταία 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που θα να πω νωρίτερα, αν και να μην έπρεπε να το πω, αλλά με το που έκανε την τάπα από τον Παπα-Νικολάου, γυρίζει στον πάγκο σε κάποιον που του λέει τέλειωσε το μάτς. Όσον αφορά τώρα στο σύστημα. Βεβαίως δεν έχει τελειώσει, το ξέρεις καλά. Όχι, από τον ενθουσιασμό του το είπε. Ναι. Το σύστημα είναι ότι αν μαρκάρει ο Μπογδάνοβιτς από τον Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου θα κατεβαίνει στο low post και θα παίζει ένας εναντίον ενός. 20 δευτερόλεπτα για την επαναφορά των Κροατών. Μπογδάνοβιτς με τον Παπά. Κλείνεται στην baseline. Σουτ εκτός ισορροπίας με ταμπλό αστοχή. Καλή άμυνα από τον Νίκο και πολύ καλή βοήθεια όταν προσπάθησε να κάνει τη δίζηση. Ο Γιάνκοβιτς είναι στην πεντάδα μας. Παπα-Νικολάου χαμηλά με τον Μπογδάνοβιτς. Ποστάρει ο Παπα-Νικολάου. Γυρίζει και θα κάνει λάθος πάσα. Δεν θέλει φάουλ τώρα. Κλέβει όμως ο ίδιος. Διόρθωσε ερχόμενος στην άμυνα. Όχι βιασύνες. Όχι βιασύνες και όχι λάθος επιλογές. Αν σκοράρουμε, αγκαλιάζουμε ουσιαστικά τη νίκη. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμη. Σλούκας. Βήματα. Τώρα χρειάζεται προσοχή. Τώρα μετράνε, όλα μετράνε οι λεπτομέρειες. Μπογδάνοβιτς. Τουλάχιστον το προηγούμενο λάθος το πληρώσαμε. Μπογδάνοβιτς. Βράκοβιτς. Στο πλάι ο Μπογδάνοβιτς, δοκιμάζουν για τρεις, είναι άστοχοι.
Rebound από κανέναν, η μπάλα για την Ελλάδα. 1-48. Ένα καλάθι θέλουμε για να αγκαλιάσουμε τη νίκη. Time out ζητάει ο Κώστας Μίσας. Κρατάμε το μικρόφωνο στο Βενετόκλειο. Εδώ και ξέρει, με είναι το πολύ νούμερο σωστό. 12 σε διακόπτω επίθεση που να 24 είναι... δευτερολέπτων. Και κι αν σκοράρουμε, έχουμε το πάνω χέρι για την νίκη. Εδώ ο Παπανικολάου στο πρώτο στόπ που αφιέρωσε στον ελληνικό πάγκο και έσπευσε να πει ότι εδώ τελειώσαν όλα. Ότι εδώ τελείωσε το μάτς. Βεβαίως δεν τελείωσε ακόμα εκεί. Κάπου τα αφιέρωσε πάνω σε αυτό το κόψο. Θα τελειώσει αν σκοράρουμε τώρα. Ένα και καλάθι και μια άμυνα. Πολύ δε περισσότερο να σκοράρουμε στη λήξη του χρόνου των 24 δευτερολέπτων. Τα θέλω όλα, Πάμε στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Τι θέλει ο Κώστας Μίσας όμως. Του θέλω προσοχή, θέλει μεγάλα συστήματα, μεγάλες επιθέσεις. Προσοχή στα σούτ τριών πόντων των Κροατών. Και τα pick and roll θα γίνονται είτε με τον Σλούκα είτε με τον Παπά. Λογικό. Στην επαναφορά ο Παπα-Νικολάου, η πάσα στο πίσω μέρος του γηπέδου. Ο Παπάς με τον Δράγκοβιτς περνάει το κέντρο. Σλούκας τώρα στο πλάι με τον Ράντης. Παπα-Νικολάου. Παπάς. Περνάει ωραία, παίρνει φάουλ, βολές. Το τέλειο, το τέλειο. Είναι καλός δημιουργός, μπορεί να περάσει εύκολα οποιονδήποτε αντίπαλο στο ένας εναντίον ενός. Αν ευστοχίσει τις βολές, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Αυτό, ναι, βέβαια. Αυτό το παιχνίδι είναι το ένα, είναι μια διάταξη 2-1-2 που κάνουν, πασάρουν την μπάλα κάτω χαμηλά και κάνουν χιαστή κόψη με δύο περιφερειακοί. Και σε αυτή τη φάση διάλεξε ο Μίσας να παίξει είτε με τον Παπά με τον Σλούκα, γιατί ξέρει την ικανότητά του να πάρουν τα φάουλ. Και ο Παπάς εδώ είδε ότι ο αμυντικός λίγο, λίγο έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του και πήγε αντίθετα από το pick and roll και πήρε το φάουλ. Έξω η δεύτερη βολή. 1-37 ακόμα, 66-59. Όχι εύκολο καλάθι και όχι γρήγορο καλάθι από τους Κροάτες. Τάπα κι άλλη από τον Παπα-Νικολάου στον Μπογδάνοβιτς. Του έχει σβήσει τα φώτα. Τον έχει σβήσει στην κυριολεξία. Πάλι το ένα. Απίστευτες άμυνες από τον Παπα-Νικολάου στον Μπογδάνοβιτς. Τον καλύτερο Κροάτι παίκτη. Σλούκας τους περνάει όλους. Παπα-Νικολάου από την γωνία πάει για μπάσιμο. Το lay up. Καλάθι από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, είναι απίστευτο σήμερα. 68-59, ακόμη 65 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Σλούκα στα 65 δευτερόλεπτα. Κάνει πράγματα και θάματα ο Παπα-Νικολάου. Μετά τον Σλούκα και τον Πόγκρι έρχεται για να σφραγίσει την ελληνική νίκη. Το παίρνει προσωπικά. Και προσωπική φάση του Παπα-Νικολάου, γιατί είναι και εξαιρετική του η άμυνα πάνω στο Μογδάνοβιτς, αλλά και προσωπικό το καλάθι στην επίθεση εθνικής. Τώρα απλώς χρειάζεται καθαρό μυαλό. Να μην κάνουμε λάθη. Να μην κάνουμε λάθη στο κατέβασμα. Θα πιέσουν λογικά οι Κροάτες και πιέσουν στα 4 τέταρτα του γηπέδου. Δεν ξέρω άμα θα μπουν και στη λογική να κάνουν φάουλ. Να κάνουν τα φάουλ. Τώρα ίσως... Έχουμε καλό ποσοστό στις βολές. Εντάξει, αλλά... 68-61. Παπάς. Ναι. Το πρώτο φάουλ. Μπαίνουν στη λογική αυτή. Και είναι 7 πόντους σε ένα λεπτό. Πρέπει να αρχίσουν να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί να αφήσουν την εθνική να κάνει μια ολοκληρωμένη επίθεση, θα πάμε στα 40 δευτερόλεπτα. Παπάς, μέσα η πρώτη βολή. 69-61. Δύο στις δύο, οι Κροάτες θέλουν να παρατείνουν το μαρτύριό τους. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Παπάς με 16 πόντους και 4 rebound. Μέσα η πρώτη βολή, ακούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ναι, Δημήτρη. Απλώς κάτι καθησυχαστικό. Δεν έχει γυρίσει το πόδι Σλούκα. Απλώς έχουν γεμίσει πληγές στα πόδια του τόσες μέρες, τόσα παιχνίδια. Γι' αυτό έβγαλε λίγο το παπούτσι. Δύο στις δύο.